Κυριάκο Παπαδόπουλο, θα θέλαμε να μας περιγράψει ένα συνηθισμένο καθημερινό πρόγραμμα. Τι κάνεις από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που θα πέσει για ύπνο, εν συντομία? Εξαρτάται. Αν έχουμε προπόνηση το πρωί, ξυπνάω 2-2.5 ώρες πριν, τρώω πρωινό, βγαίνω στην προπόνηση, προετοιμάζω τον εαυτό μου ως το δυνατόν καλύτερα. Ξεκινάει η προπόνηση, τελειώνουμε. Έχει συνηθισμένες μασάζ, θεραπείες μετά. Μετά φεύγω, πηγαίνω με φαγητό με την οικογένειά μου, με φίλους, με συμπαίκτες. Μετά ξεκουράζομαι το μεσημέρι. Και ανάλογα τι έχεις στο κεφάλι σου, πώς είσαι, πώς νιώθεις, το απόγευμα πάλι πηγαίνεις για φαγητό ή κάνεις τα πεζάρα στις σχολείες με τους φίλους σου. Και το βράδυ καμιά ταινία, λίγο τηλεόραση. Σύμφωνα με αυτά που μας είπες προηγουμένως, να υποθέσουμε ότι χαλαρώνεις περισσότερο στο σπίτι από όσο προτιμάς να βγαίνεις. Ναι, σίγουρα στο σπίτι νιώθω πολύ καλύτερα, αλλά και με φίλους πηγαίνω έξω, πηγαίνω για καφέ. Βέβαια εξαρτάται και σε ποια πόλη είσαι και σε ποια χώρα. Αν είσαι στην Ελλάδα, σίγουρα δεν θέλεις να είσαι έξω, να είσαι με φίλους, με ονόρημα πρόσωπα. Θέλουμε να μας πεις, ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, τι συμβουλές θα έδινε σε νέα παιδιά που ξεκινούν σήμερα? Στα νέα παιδιά θα τους έδινα να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να μάχονται συνεχώς για αυτά. Δεν είναι εύκολο σίγουρα το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Θέλει να έχεις γερό στο μάχη, θέλει να κλείνεις τα αυτιά σου και να κάνουν αυτό που θέλουν και αγαπάνε. Αυτό θα τους έλεγα εγώ. Θέλαμε τώρα να μας πεις με ποιο τρόπο γιορτάζεις μια καλή εμφάνιση δική σου και μια επιτυχία της ομάδας. Εντάξει, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να κερδίζει η ομάδα, να ξέρεις ότι έχεις παίξει καλά. Σίγουρα με φίλους, με την οικογένειά σου, να τους συζητήσεις. Είναι τρομερό συνέστημα, δεν υπάρχει. Είναι το πιο ωραίο συνέστημα. Αντίστοιχα, σε μια βραδιά, σε ένα μάτς που δεν πήγες τόσο καλά και δεν κέρδισε η ομάδα. Σε ένα μάτς που δεν πήγες καλά, πάλι προσπαθείς να είσαι με φίλους σου, να μιλήσεις για το τι έφταιξε, πώς ήταν, τι έπρεπε να κάνουμε καλύτερα, αλλά από την επόμενη μέρα πρέπει να το ξεχνάς, να δουλεύεις και να κάνεις focus και να είσαι συγκεντρωμένος στο επόμενο. Με ποιον συζητάς περισσότερο για τα παιχνίδια σου, την απόδοσή σου? Με φίλους μου, με τα αδέρφια μου, με τον πατέρα μου, ακόμα και με τη μητέρα μου, γιατί τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο και μαζί μου από πίσω, τα ξέρει καλύτερα από μένα.